Καλησπέρα σε όλους τους αγγλίες και φίλους του γηπέδου και καλή εβδομάδα. Μετά από τη σκηνοθέτηση στο τελευταίο κομμάτι της κάλυψης τη Φωκών, αυτό το κομμάτι που βλέπουμε, έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται και μια ζαρντινιέρα μεγάλη, η οποία το από εκεί τυχείο, τα σίδερα που βλέπουμε, ουσιαστικά είναι πιο ψηλά για ευνόητους λόγους, από κάτω θα υπάρχει κενό και θα μπει εδώ πέρα, θα μπουν κάποια δέντρα, κάποια φυτά. Αυτή τη στιγμή έχουν σιδερώσει και καλουπώνονται τα κομμάτια αυτά εδώ, τα τυχάκια γύρω γύρω δηλαδή. Στο κτίριο της των μουσείων έχει πέσει το πρώτο σοβάτισμα και έπεται και το μαρμαροκονίασμα, πώς λέγεται, αυτό κάπως έτσι λέγεται. Γίνονται κάποιες εργασίες μέσα, ακούγονται, δεν μπορούμε να τις δούμε βέβαια από εδώ. Βλέπω εργασίες και στον πυλώνα, θα πάμε μετά να δούμε από εκεί. Ουσιαστικά από εδώ έχουμε τελειώσει στην ό,τι έχει σχέση με την κάλυψη της υπογειοποίησης. Το κάτω μέρος ο δρόμος είναι άλλο κομμάτι, θα γίνει στο τέλος και αυτό, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη σε όλη την υπογειοποίηση, φαντάζομαι. Δηλαδή και στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου. Βλέπουμε και από εδώ. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά ένας εργάτης δεν δουλεύει, δεν το βιάζονται αυτό το κομμάτι, δεν είναι κάτι τρομερό. Όλοι οι εργάτες ουσιαστικά για τα σιδερώνα την προηγούμενη εβδομάδα έχουν μεταφερθεί στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου. Θα πάμε και μετά να τους δούμε και κάνουν τα πτυχία αυτή τη στιγμή, δεξιά και αριστερά. Νοτιοδυτικά πίσω από τον πυλώνα συνεχίζεται η συναρμολόγηση της καλωσιάς. Θα το φτάσουμε μέχρι πάνω, εννοείται, ώστε να το ντύσουνε. Να το βάψουν δηλαδή, όχι να το ντύσουν. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει διαλέξει, θα το δούμε. Αλλά θα ακολουθεί όλη η διαδικασία με το σοβάτισμα, με σοκαρίσματα και μετά το βάσουμε. Δυτικά εδώ έχουν τοποθετήσει σχεδόν όλα τα πλαίσια, τα λουμινένια, τα οποία θα έρθουν και θα κουμπώσουν οι τζαμαρίες πάνω. Βλέπετε ότι ουσιαστικά έχουν συνδεθεί όλα, αποτελούν ένα ενιαίο σκελετό πια. Αυτό θα γίνει και το κτίριο των μουσείων και από την άλλη πλευρά την Ανατολική και την Σοφία Δή και στο Ίκος και στο κτίριο του ΠΑΕ. Εδώ αυτό το κομμάτι το έχουν βάψει, το θα θέλει και άλλα χέρια, τα οποία θα γίνουν αργότερα. Ότι αυτό το κομμάτι ένταλπον, της βάσης ένταλπον, θα τοποθετηθεί ακριβώς δίπλα από τους δύο, ας πούμε, πύργους που φτιάχνουμε της πύλης εδώ. Αυτό εδώ.
βόρειο-ανατολικά, όπου είχαν έρθει οι βάσεις για τα Edelpont, έχουν τοποθετηθεί όλες πια και αυτή τη στιγμή τις σφίγγουν, κάνουν το τελικό δέσιμο πάνω στο σκελετό του γηπέδου. Οπότε και λογικά μέσα στην εβδομάδα ίσως έρθουν και τα και κομμάτια Edelpont να τοποθετηθούν επάνω. Ανατολικά στην υπογειοποίηση βλέπουμε την μεγάλη την μπουλντόζα η οποία φορτώνει το φορτηγό με χώμα. Αυτό εδώ φυσικά είναι ένας βράχος, είναι ένας βράχος το οποίο σπάγανε τόσες μέρες. Δεν ξέρω αν τον έχουν σπάσει όλο, ίσως έχει άλλο πιο κάτω. Αλλά φαίνεται δηλαδή μεγάλης, φαίνεται ότι είναι βράχος. Πριν τον έσπαγε και η σφύρα, πριν ξεκινήσει η μεγάλη βουλντόζα να φορτώνει το φορτηγό. Εδώ η υδροφόρος ορίζοντας, ακόμα δεν έχει στερέψει. Και πιο πάνω κάνουν και κάποιες άλλες εργασίες. Θα τις δούμε, βλέπω να κάνουν τα τυχεία της υπογειοποίησης. Ήρθαμε λίγο και πιο νότια όπου βλέπουμε και τις εργασίες για το τυχείο της υπογειοποίησης. Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν τοποθετηθεί ήδη τα γεωϋφάσματα και έχουν ξεκινήσει τα σιδερώματα. Ενώ λίγο πιο πάνω έχουν τοποθετηθεί ήδη τα βρώτα καλούπια. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το κομμάτι θα σχεδιοδοτηθεί ενιαία. Αυτό εδώ το τυχείο. Όπως και την απέναντι πλευρά, από την πλευρά που είμαι εγώ δηλαδή. Το οποίο και αυτό θα σιδερωθεί, θα καλοποθεί και θα σκεροδετηθεί. Ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να το σκεροδετήσουν αυτό εδώ το τυχείο, που βλέπουμε δηλαδή. Εδώ κάνουν κάποιες εργασίες εσωτερικά. Εδώ χαμηλά δεν ξέρω αν φαίνεται στο φακό. Σοβατίζανε πριν ή στο κάνανε, δεν ξέρω, πάντως έχουν εργαλεία τα οποία απλώνουν. Πρέπει να σοβατίζουν, γιατί πριν άκουγα και μηχάνημα, οπότε αυτό πρέπει να κάνουν. Εδώ έχουν κλείσει το κομμάτι με τσιμεντοσανίδες και το ίδιο θα κάνουν και στα άλλα δύο κομμάτια αριστερά μας. Λίγο πιο βόρεια δεν βλέπω κάποιες συγκεκριμένες εργασίες. Οπότε αυτά θα κλείσουμε σιγά σιγά. Να πω ότι κατά το βραδάκι ή αύριο το πρωί θα ανεβεί και ντρονάτο βίντεο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να το δείτε. Και μην ξεχνάμε, παίρνουμε κάρτα φιλάθλου. Ενισχύουμε την αεραστεχνική μας. Ιδιαίτερα που τώρα που συνεχίζει και ανοίγει νέα τμήματα. Και αυτά. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Και μόνο ΑΕΚ.